Καλώς ήρθατε στο Infotainment και πάμε να δούμε τα θέματα για σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα συνδεθούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, διότι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων των ναυπηγείων της Καραμαγκά. Και στις 12 ήταν επίσης να ξεκινήσει η πορεία των εκπαιδευτικών, αυτή συγκεκριμένα οι οποίοι πλήττονται από τα μέτρα διαθεσιμότητας. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη, να ακούσουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι εργαζόμενοι από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και αν έχει ξεκινήσει η πορεία των εκπαιδευτικών. Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, Κι. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται η συγκέντρωση των εργαζομένων της ναυπηγείας Καραμαγκά. Περματοποιήσαν πορεία από την Ομόνια Σωτήρη, σε ακούμε με δυσκολία. Σε ακούμε με δυσκολία, Σωτήρη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η επιταμελήτρια αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με στέλεχος του Υπουργείου Εργασίας, όπου τους εξέδωσαν τα αιτήματά τους που δεν είναι άλλα βεβαίως από την καταβολή του υποχικού επιδόματος που τους έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση να τους καταβληθούν τα ένσημα του 2012, καθώς όλο αυτό το ΔΕΤΟ ΣΚΙΜ εργάζονταν με το σύστημα της εκπεριτροπής εργασίας, κάτι το οποίο κρίθηκε παράνομο από το δικαστήριο και για τον λόγο αυτό διεκδικούν τα ένσημά τους. Και βεβαίως θα θυμίσουμε ότι οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Καραμαγκά παραμένουν αφήρωτοι επί 20 μήνες και γι' αυτό τον λόγο τους είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση την έκτακτο εποχιακό επίδομα, το οποίο δεν έχουν λάβει. Ενώ ένα νέο αίτημα που έχουν φέρει, γιατί δεν λέω μια κείμενο. Σωτήρη, δεν ξέρω αν με ακούς, πάντως έχουμε ένα θέμα, δηλαδή δεν σε ακούμε πολύ καλά. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς, να ξανασυνδεθούμε σε λίγο μαζί σου, διότι σε ακούμε με διακοπές και χάνουμε αυτά που μας λες. Ναι, απομακρύνομαι εκεί και σου επαναλαμβάνω ότι αυτό που ζητάνε το νέο μάλλον αίτημα που έχουν απέναντι στην πολιτική ηγεσία είναι να ενταχθούν στα προγράμματα κοινωνικής τιμολόγησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο το θίγουνε τώρα, μια και βεβαίως παραμένουν αφλήρωτοι επί σειρά 20 μήνων. Όμως και τώρα τελείωσε η συνάντηση. Ακούμε τις ανακοινώσεις τους, καθώς η αντιπροσωπεία βγήκε από το Υπουργείο. Ωραία, για να ακούσουμε. Σωτήρη, δεν ακούγεται. Αν θέλεις να μας μεταφέρεις εσύ... Ναι, βεβαίως. Σας μεταφέρω. Λένε, ναι. Αυτό που λέει εδώ ο εκπρόσωπος τους είναι ότι δεν τους είδε υπουργός. Αυτό που σας είχαμε πει νωρίτερα, τους είδε στέλεχος του Υπουργείου. Σωτήρη. Ναι, αυτό που συζητάνε είναι για το αν θα πραγματοποιήσουν πορεία στην Βουλή ή όχι, και τώρα θα μας μεταφέρει αυτά που τους είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά θα τα... άμα είναι συγκέντρωσέ τα εσύ, να ξανασυνδεθούμε σε λίγο μαζί σου για να μπορείς να μας τα πεις έτσι συνολικά. Με την πορεία των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα, τι γίνεται, Σωτήρη? Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ωραία, σε αφήνω για λίγο, Σωτήρη, και θα ξανασυνδεθούμε όμως μαζί σου για να μας πεις ακριβώς τι μετέφερε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων των ναυπηγείων της Καραμαγκά, για να ακούσουμε κι εμείς, τώρα εσύ θα το παρακολουθήσεις, και να δούμε και τι γίνεται με την διαμαρτυρία εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα. Πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα θέματά μας και θα συνδεθούμε ξανά ασφαλώς με το κέντρο της Αθήνας και το Σωτήρη Σκουλούδη για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Thank you.
Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα συντέξεις και τον Φίλιππο Καραμέτο, έτσι να δούμε την ατζέντα της ημέρας, τι έχει συμβεί από το πρωί μέχρι αυτή την ώρα και τι ενδεχομένως αναμένεται στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα. Καλό μεσημέρι, Φίλιππε, και σε σένα. Καλώς ήρθατε σε όλους. Καλό μεσημέρι, Κίμη. Να πούμε καταρχήν τι περιλαμβάνει η πολιτική ατζέντα σήμερα, 6 ώρα το απόγευμα. Σε 6 ώρα το απόγευμα αναμένεται να συνδεθούν ο κ. Σαμαράς με τον κ. Βενιζέλο, πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εν ώψη κιόλας της επιστροφής των δανειστών στη χώρα. Επιτάπητος θα δεθούν βεβαίως όλες οι τελευταίες πινελιές, θα μπουν μάλλον τελευταίες πινελιές για την προγραμματική συμφωνία και φυσικά θα στήσουν και το θέμα των υποβρυχίων. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα της πολιτικής επικαιρότητας σήμερα και θα έχουμε φυσικά νεότερες πληροφορίες για αύριο. Ξέρουμε βεβαίως πως τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, είναι μια σύσκεψη της Δικοματικής με ένα άρωμα ευρωεκλογών, όπως γράφουμε και στο πρωτοσέλιδο του zoula.gr. Και φυσικά το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή είναι το οικονομικό κενό για τους δανειστές. Το δεύτερο θέμα το οποίο συζητείται επίσης εντόνω σήμερα, διότι τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την τροπολογία που αναθέτει η χρηματοδότηση Χρυσής Αυγής. Είναι ο δώρος, εν πάση περιπτώσει, όλες τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την ψηφοφορία αυτή. Περισσότερο στο εντός του κόμματος του κ. Μιχαλολιάκου. Δηλαδή σήμερα υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, υπάρχουν κάποιες φαντασμωδικές κινήσεις, κάποιες αντιδράσεις. Ναι, έχουμε κάποιες δηλώσεις. Δηλώσεις υπάρχουν, Φίλιππε. Όχι, υπάρχουν μια επικοινωνιακή αντεπίθεση αυτή τη στιγμή από την Χρυσή Αυγή. Σήμερα επέλεξε κιόλας μία μέρα, δηλαδή μετά την ψηφοφορία, να δημοσιοποιήσει στην εφημερίδα της κάποιες φωτογραφίες για αυτό που είχε ήδη προειδεάσει ο βουλευτής της, ο κ. Παναγιώτερος, για υπουργό της κυβέρνησης, ο οποίος φωτογραφήθηκε στο παρελθόν και τον χαρακτηρίζει, μόνο τον φωτογραφίζει ως επιστήθιο φίλο, με έναν από τους ψευδομάρτυρες, όπως τον χαρακτηρίζει πάντα η ίδια Χρυσή Αυγή, για την υπόθεση των συλλήψεων. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν προστατευόμενος μάρτυρας, για τη Χρυσή Αυγή ψευδομάρτυρας, έχει φωτογραφηθεί με τον κύριο Βαρβιτσιώτη, αγκαλιά με τον ενεργή υπουργό. Το έχει προαναγγείλει εδώ και μέρες και σήμερα επέλεξε βεβαίως το πρωινό αυτό να τυπώσει την εφημερίδα της με αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, από τα πολιτικά βασικά, αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Επίσης, μπορούμε να πούμε πως υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά μια επικοινωνιακός πόλεμος και μια σύγχυση μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών για αυτές τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για την Ελλάδα. Η Τρόικα, να πούμε, επιμένει στις 2.000 απολύσεις και στο κλείσιμο αμυντικών βιομηχανιών, δηλαδή Έλβο, Λάρκο και όλες οι αμυντικές βιομηχανίες που είναι στην ατζέντα. Να πούμε ότι η στάση των Ευρωπαίων έχει απέτσει για νέα μέτρα και οι πηγές από όπου θα εξυπηρετηθούν πόλη θα είναι από τα βασικά θέματα της σημερινής συζήτησης του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου. Πάντως, όπως σας αναφέρω, οι Βρυξέλλες ήδη έχουν τονίσει ότι η Τρόικα δεν έχει ζητήσει μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα. Αυτό που απαιτούν όμως άμεσα, να το επιστρέψει η Τρόικα στην Αθήνα, είναι η υλοποίηση όλων των προαπαιτούμενων για την δόση του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Είναι μια υποδόση. Σύμφωνα με αυτές, το σημαντικότερο προαπαιτούμενο για τους Ευρωπαίους είναι η κινητικότητα στο δημόσιο των 12.500 υπαλλήλων και επίσης η πλήρης εξυγίανση της Έλβο και της Λάρκο. Να σε ρωτήσω κάτι, Φίλιππε, τώρα, δεν ξέρω αν γνωρίζεις κι εσύ, σχετικά με την ψηφοφορία όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Αυτό που είπαν οι ανεξάρτητοι οι Έλληνες και εκεί δηλαδή υπήρχε και το σημείο αναφοράς τους, ναι, ακριβώς, ότι έτσι όπως ψηφίστηκε αυτή τη στιγμή μπορεί με δικαστική απόφαση να ξανααναιρεθεί η απόφαση της Βουλής. Γι' αυτό και εμείς γράφουμε λοιπόν για αναστολή της χρηματοδότησης και όχι για πλήρη διακοπή, διότι την τροπολογία εχθές, την συγκεκριμένη που αφορά το κλείσιμο της κάνουλας της κρατικής χρηματοδότησης, υπερψήφισαν μάλλον και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΙΜΑΡ. Παρόν δήλωσαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και το ΚΚΕ, το οποίο το είχε πει πριν από αρκετό χρονικό διάστημα, και εξήγησαν αυτή τη διαφορετική του στάση για το γεγονός πως διαφωνούν έντονα με την προστίγηση στην τροπολογία του άρθρου 187α του γνωστού στρομονόμου, στη βάση του οποίου θα μπορεί μάλλον να ανασταλεί και στο μέλλον χρηματοδότηση εφόσον ασκηθεί δίωξη με αυτό το άρθρο σε οποιοδήποτε κόμμα. Κοινώς λοιπόν δεν ήθελαν να υπάρχει αυτό το οποιοδήποτε παραθυράκι στο μέλλον, γι' αυτό ψήφισαν παρόν και αποσυμβήθηκαν. Παρόν επίσης να πούμε ψήφισαν και ο κ. Κουράκης, ο βουλευτής, και ο Νίκος Σταυρογιάννης και ο Πάρης Μουτσινάς, πρώην στέλεχος της ΔΙΜΑΡ. Προς το παρόν σήμερα είναι μια ήρεμη πάντως μέρα στη Βουλή. Πέραν από αυτές τις αντιδράσεις, όπως είπα, στο εσωτερικό της Χρυσής Αυγής. Αυτά από την πολιτική επικαιρότητα, διότι στο θέμα της Μαρίας, την υπόθεση της Μαρίας, πέραν το ότι έχει βγει κίτρινη ειδοποίηση, έχει εκδοθεί μάλλον κίτρινη ειδοποίηση από την Ιντερπόλ, σήμερα βλέπουμε και παρατηρούμε μάλλον και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που αρχίζουν σιγά σιγά
και δημοσιοποιούν όλες αυτές τις πληροφορίες, νέες έρευνες μάλλον, και ιδιαίτερα την μαρτυρία του Έλληνα βιοτέχνη που έγινε στην εκπομπή Κοινοστήπος του Μακριδιατρόπου της περασμένης Δευτέρας, για το θέμα βεβαίως των βιολογικών γονέων της μικρής. Ναι, αυτό είναι τώρα το ένα ζητούμενο να βρεθούν. Σήμερα ανακαλύπτουν, να το πούμε αυτό το κύμα, ανακαλύπτουν πολλές εφημερίδες και, και στην Ελλάδα, πολλές εφημερίδες σε αυτή την μαρτυρία, τη προ δύο ημερών τουλάχιστον. Και φυσικά το χθεσινό πρωτοσέλιδό μας που έλεγε ότι υπάρχει συναγερμός, έχει σημάνει συναγερμός στη Βουλγαρία για το θέμα της μικρής Μαρίας και ιδιαίτερα για τον εντοπισμό των βιολογικών της γονέων. Αυτό είναι, ξέρεις, το ένα κομμάτι. Το ένα κομμάτι είναι ασφαλώς να βρεθούν οι γονείς και να ακούσει κανείς και αυτή την πλευρά. Και το άλλο ασφαλώς είναι να δει κανείς πώς ήρθε στα χέρια τους η μικρή Μαρία. Με ποιο τρόπο υπάρχει κύκλωμα πίσω από το ζευγάρι αυτό, γιατί όπως σιγά σιγά ώρα με την ώρα βγαίνουν συνεχώς καινούργιες πληροφορίες. Στην αρχή εμείς δεν ξέραμε ότι, ας πούμε, οι συγκεκριμένοι δηλώναν ότι έχουν 14 παιδιά, από τα οποία νομίζω ότι πάνω από τα μισά δεν έχουν βρεθεί. Δεν έχουν... 10 τουλάχιστον, υπάρχει ένα μικρό θρύλο για τα 10 υπόλοιπα παιδιά τους. Κοιτάξτε, και σήμερα για παράδειγμα πληροφορηθήκα και εμείς μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή της Ξάνθης, που γεννήθηκε ένα παιδάκι το 1998 και δηλώθηκε στο ληξιαρχείο μόλις πριν από 2-3 μήνες. Δηλαδή επί 15 ολόκληρα χρόνια δεν το είχαν δηλώσει. Μιλάμε τώρα για απίστευτες περιπτώσεις που προκύπτουν μετά από αυτή την ιστορία της μικρής Μαρίας. Πάντως η ουσία είναι ότι και οι Βούλγαροι έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση. Είναι δεκτό κιόλας σήμερα, είναι η σύνδεση του Μακρύ Αδαφυλόπουλου στην κρατική τηλεόραση της Βουλγαρίας. Πάντως αυτό που διάβαζα κι εγώ εχθές στη Ζούγκλα είναι το εξής, ότι φαίνεται το ζευγάρι των Ρωμά με τα 14 παιδιά. Βάσει αυτών που είχαν δηλώσει, δηλαδή βάσει των παιδιών που είχαν δηλώσει, παίρνανε επίδομα μηνιαίο ύψος 2.800 ευρώ. Ναι, υπάρχουν κάποια επιδόματα του ΟΓΑ, υπάρχουν... Το οποίο, εντάξει, δεν είναι καθόλου μικρό ποσό. Και επειδή τώρα εγώ το συνδέω και λίγο, επειδή πρόσφατα πήγα και επισκέφθηκα τους σεισμόπληκτους στην Οίκαια, που ζουν στα κοντέινερ εδώ και 14 χρόνια από το σεισμό του 99 της Πάρνηθας, με 9 παιδιά. Εκεί δεν υπάρχει κανένα επίδομα τέτοιο. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι η πολιτεία δεν ξέρω πώς δρά και πώς σκέφτεται και πώς ελέγχει και πώς δίνει κάπου επιδόματα και πώς τα δίνει και αν τα ελέγχει εκεί που τα δίνει και κάπου αλλού δεν τα δίνει. Εντάξει, υπάρχει σίγουρα ένα κενό νόμο. Υπάρχει μια απίστευτη γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί και τους δίκαιους. Όχι, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δηλαδή, αυτή η μάνα των 9 παιδιών που μου έδωσε μένα συνέντευξη δουλεύει στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου και παίρνει 900 ευρώ, από τα οποία πληρώνει και το τέβε της. Οπότε είναι σαν να λέμε, ξέρω, ότι της μένουν 600 ευρώ βάση ηλικίας και όλα αυτά. Και με αυτά τα χρήματα ζουν 11 άτομα. Και αλλού ακούμε ότι είναι τα αντίστοιχα άτομα που τα 10 παιδιά ακόμα δεν έχουν βρεθεί και παίρνουν 2.800 ευρώ το μήνα. Έτσι ακριβώς. Δεν έχεις καθόλου άδικο σε αυτό. Λοιπόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι πάρα πολλές τις περιπτώσεις. Και θα καθίσουμε και τις βάλουμε κάτω και αρχίσουμε και τις αναλύουμε, θα τραβάμε όλοι ομαδικά τα μαλλιά μας. Μα ναι, τώρα δεν μπορούν να ελέγξουν τι πραγματικά συμβαίνει, πόσα παιδιά υπάρχουν. Εγώ δεν λέω, δεν ζητάω κάτι παραπάνω. Δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε αυτό. Εδώ πώς ξέρουν να κόβουν τα επιδόματα των ΑΜΕΑ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να τα απεξέλθουν και εκεί τα δίνουν έτσι εν λευκό τα χρήματα. 2.800 ευρώ το μήνα. Ναι, διότι εκεί γλυκένονται και από κάποιες μίζες που παίρνουν, γλυκένονται και να έχουν λιγότερη δουλειά. Έχουν επίσης ανοίξει ένα μεγάλο διάβολο επικοινωνίας με οποιαδήποτε μορφή παρανομία για να νομιμοποιούν έτσι με το σφαλό τα παιδιά ή να τα εγγράφουν όποτε θέλουν σε οποιαδήποτε δημοτολόγια. Για να κάνουν χρυσές δουλειές κάποιοι. Διαβατήρια διάφορα κτλ. Ναι. Είναι μια ολόκληρη φάμπρικα. Αυτή είναι η δεύτερη φάμπρικα. Η παραφάμπρικα, μάλλον μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι είναι, Φίλιππε. Σε ευχαριστούμε πολύ μέχρι αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα ξανά να συνδεθούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη και το κέντρο της Αθήνας, να δούμε αν έχει ξεκινήσει η διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα. Και επίσης να μας μεταφέρει αυτά που είπε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων των ναυπηγείων Σκαραμάγκα στους εργαζόμενους μετά από την συνάντηση που υπήρχε. Σωτήρη. Να σου πω κύμα ότι οι ναυπηγοί του προγράμματος της Σκαραμάγκα ξεκίνησαν τελικά πορεία και μέσω της οδού Ισπανία στο Δήμο αυτή τη στιγμή φτάνουν στο Σύνταγμα. Το παράδοξο στη συγκεκριμένη πορεία εκεί είναι ότι ήρθαν σε συμφωνία με την αστυνομία να μην κλείσει ο δρόμος και έτσι στη δεξιά και στη μεσαία λωρίδα βρίσκονται οι ναυπηγοί, περίπου 100 άτομα, και από την αριστερή κινούνται τα κύματα με αρκετά μεγάλη
δυσκολία, βέβαια, σε λίγο όμως... Σωτήρη, Σωτήρη, πάλι σε ακούμε με δυσκολία. Νομίζω ότι φταίει... Ναι, ακούγομαι τώρα. Τώρα, ναι. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα με το hands-free που έχουμε. Αυτό που σου έλεγα είναι... ότι διεξάγεται αυτή τη στιγμή η πορεία των ναυτικών Σκαλαμαγκά από το Υπουργείο Εργασίας συσταδίως μέχρι τη Βουλή. Σε πολύ λίγο θα έχουν τελικά αποφάσισαν να προχωρήσουν μέχρι τελικά τη Βουλή. Τελικά αποφάσισαν να προχωρήσουν στην πορεία. Έλεγα ότι το παράδοξο στην συγκεκριμένη πορεία είναι ότι έχουν έρθει σε συμφωνία με την αστυνομία να μην κλείσουν ολόκληρη τη σταδίου και σε αυτή την ώρα στη μεσαία και στη δεξιά λωρίδα κινούνται οι ναυπηγοί και από την αριστερή τα οχήματα με πολύ μεγάλη δυσκολία βεβαίως. Κάτι το οποίο θα σταματήσει σε λίγο καθώς δεν θα αρχίσουν οι ναυπηγοί να φτάσουν έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι μία από τις πολλές διαμαρτυρίες που πραγματοποιούν τους τελευταίους μήνες, καθώς θα θυμίσουμε ότι παραμένουν επί 20 μήνες απλήρωτοι και μάλιστα σε καθεστώς εκπεριτροπής εργασίας. Αυτά που τους είπε εκεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου εδώ, ο διευθυντής του κυρίου Βρούτσι, ήταν ότι το επίδομα, το έκτακτο επίδομα το οποίο έχει εκκληθεί για αυτούς θα το λάβουν κανονικά μέχρι την Παρασκευή. Βεβαίως θα θυμίσουμε ότι τα ίδια ακριβώς τους είχε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Αισιοδοξούν εδώ οι ναυπηγοί ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρξουν γραφειοκρατικά κενά και θα το λάβουν αυτό το επίδομα των 2.000 ευρώ μέχρι την Παρασκευή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, οι οποίοι όπως... Εντάξει, είναι μια σταγόνα στο... Τι να πω, εντάξει, σίγουρα είναι μια βοήθεια, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι είναι 20 μήνες απλήρωτη, είναι σαν να λέμε 100 ευρώ το μήνα, αναδρομικά. Ακριβώς, δεν είναι κάτι το σημαντικό. Ωραία, με τη διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών τι γίνεται? Να τελειώσω εκεί. Το πιο ουσιαστικό είναι ότι δεσμεύτηκε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας ότι θα μεσολαβήσει για να κριθεί παράνομο το καθεστώς εκπεριτροπής εργασίας στο οποίο βρίσκονταν τους τελευταίους 20 μήνες και εφόσον κριθεί παράνομο, τότε θα μπορέσουν δικαστικά να διεκδικήσουν και τα ένστιμά τους και κάποια από τα δεδουλευμένα των τελευταίων μηνών. Αυτή είναι μια εξέλιξη το οποίο αφήνει κάποια χλιαρά χαμόγελα αισιοδοξίας για τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία. Βεβαίως και οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε απόγνωση. Ήταν να μην πραγματοποιήσουν την πορεία, αλλά όπως είπα χαρακτηριστικά, δεν έχουν και κάτι άλλο να κάνουν από το να βρίσκονται συνέχεια στους δρόμους. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουν φτάσει έξω από τη Βουλή, όπου εκεί αναμένουμε σε επόμενη μας σύνδεση. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται και με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει τη συγκέντρωσή τους για την ίδια ώρα έξω από τη Βουλή. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε τότε, Σωτήρη. Και άμα είναι, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου μόλις φτάσεις και εσύ έξω από την Βούλη των Ελλήνων, εκεί που έχει προγραμματιστεί και η συγκέντρωση των εκπαιδευτικών και εκεί που προς τα εκεί πάνε και οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων Σκαραμάγκα. Λοιπόν, πάμε σε πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τα θέματα από το govastileto.gr και το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι σήμερα τουλάχιστον για την Αγγλία, για το United Kingdom, UK, είναι μια ιδιαίτερη μέρα, διότι σήμερα είναι τα βαφτίσια του μικρού πρίγκιπα, του William και της Kate, και όπως καταλαβαίνετε, από ό,τι θυμάστε και από το γάμο του ζευγαριού, που όλη η Αγγλία ήταν σε μια φάση πανηγυριού με κούπες, δεν ξέρω εγώ τι, πιατάκια, σερβιέτες, χαρτομάτιλα, που είχαν τη φωτογραφία του ζευγαριού επάνω. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει και στα βαφτίσια. Οπότε θα πάμε να το δούμε και αυτό. Πάμε σε μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you made me love you. Quest'inverno finirà. And I do truly love you. Fuori e dentro me. www.vastileta.gr και την Αγγελική για να δούμε λίγο τα θέματα της ημέρας που αναμφισβήτητα το θέμα της ημέρας παγκοσμίως έτσι στο χώρο του lifestyle είναι τα βαφτίσια του μικρού πρίγκιπα George Alexander Louis
Όπως είπα και προηγουμένως, όταν είχε γίνει ο γάμος της Κέιτ, της Κάθριν και του Βίλιαμ, γινόταν χαμός όλη την Αγγλία. Έβλεπες φωτογραφίες τους παντού σε όλα τα αντικείμενα. Είτε μίας χρήσεως, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα τι γίνεται. Διάφορα στο βωμό, έτσι να κερδίζουν και χρήματα οι έμποροι. Βέβαια, Χαθήνε, σου λέει τώρα κάθε πότε, ας πούμε, θα έχουμε βασιλικό γάμο. Και όχι μόνο αυτό. Δεν υπάρχουν και πολλοί, κάθε πότε θα έχουμε βαφτίσει. Ας το εκμεταλλευτούμε και καλά κάνουν, να σου πω. Γιατί και εμείς εδώ που, εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει διάφορα, ή έχουμε τον πλούτο μας εδώ γενικά και δεν τον εκμεταλλευόμαστε. Σωστά, θα συμφωνήσω και να πούμε, να θυμίζουμε μάλλον, ότι όταν παντρεύτηκε η Κάθριν, η ντούκισσα του Κέμπριτζ, μαζί με τον πρίγκιπα Βίλιαμ, τον πρώτο γιο της αρχιχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάννα, είχαν βγει και ειδικά, είχαν κυκλοφορήσει και ειδικά τεύχη γνωστών περιοδικών παγκοσμίων. Και κάτι τέτοιο φανταζόμαστε ότι θα γίνει. Καθώς οι φωτογραφίες από τη βάφτιση θα κυκλοφορήσουν αύριο επίσημα. Ναι. Λοιπόν, θα μου πεις, ας πούμε, εμείς εδώ ποιο να βάζαμε, ας πούμε, στις κούπες. Δυσκολεύομαι τώρα να σκεφτώ κάποιον. Κι εγώ. Δεν νομίζω, ας πούμε, ότι θα θέλαμε να βγουν 300 κούπες με 300 πρόσωπα πολιτικών, ας πούμε, και κάθε μέρα που θα πίνουμε το καφέ μας να λέμε καλημέρα. Δεν θα έχει και ιδιαίτερες πωλήσεις, νομίζω. Ποιος θα πήγαινε να αγοράσει. Ναι, αλλά δεν ξέρω, έχουμε βγάλει καμία. Κούπα με την Ακρόπολη πάνω, ας πούμε, έχουμε. Έχουμε σίγουρα. Έχουμε. Αλλά δεν ξέρω και με τις ομάδες έχουμε. Με τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Εκεί ναι. Κάτι γίνεται, θα μου πεις τώρα. Κάτι γίνεται. Ναι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα της ημέρας, που είναι η βάφτιση του πρίγκιπα George Alexander Louis, του πρωτότοκου γιού της, του πρίγκιπα William και της Kate Middleton. Εμείς στο govast.gr έχουμε αναρτήσει από το πρωί φωτογραφίες, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, με το παρεκκλήσι του παλατιού St. James, του βασιλικού παρεκκλήσιου, εκεί που θα γίνει δηλαδή η βάφτιση σε πολύ λίγες ώρες από τώρα. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε πάρα πολλές φωτογραφίες που θα καθίσουν οι επίσημοι, έτσι, οι καλεσμένοι. Οι να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα. Καλά, δεν ξέρω αν ξέρεις, αλλά πώς και δεν γίνονται τα βαφτίσια στο Westminster Abbey, που εκεί γενικά η βασιλική οικογένεια κάνει γάμους, βαφτίσια, κηδείες, τα πάντα. Κοίταξε, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι εικάζω ότι ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι στο συγκεκριμένο παρεκκλήσι βρίσκεται η 172 ετών κολυμπήθρα The Lily Font, όπου ο πατέρας αλλά και ο παππούς του George Alexander Louis βαφτίστηκαν. Α, μάλιστα. Και εικάζω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός, έτσι, λόγος. 172 ετών κολυμπήθρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Για πάμε. Λοιπόν, η βάφτιση των τριών μηνών George Alexander Louis, που θα γίνει σε λίγες ώρες και θα έχουμε φυσικά όλο το ρεπορτάζ. Πολύ μικρούλι είναι όμως, για βαφτίσια. Είναι πολύ μικρό, ναι, είναι πολύ μικρό, η αλήθεια είναι. Δηλαδή εμείς εδώ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνηθίζουμε τα παιδιά να τα βαφτίσουμε λίγο πιο μεγάλα, δηλαδή 6 μηνών plus. 6 μηνών και λέμε και ότι είναι και πολύ νωρίς. Προφανώς παίζει ρόλο και το πρωτόκολλο. Λες να υπάρχει το πρωτόκολλο. Πολύ πιθανό να είναι βάση πρωτοκόλλου όλο αυτό. Να πούμε ότι στο βασιλικό παρεκκλήσι του παλατιού St. James, εκεί όπου έμεινε και η σωρός πριγκίπισσας Νταϊάννα το βράδυ πριν από την κηδεία της, κόντρα στην παράδοση λοιπόν που θέλει τις βαφτίσεις να γίνονται στην αίθουσα μουσικής του Buckingham, εκεί γίνονται συνήθως. Συγγνώμη, περίμενε, Αγγελική. Με μπερδεύεις με τα ονόματα και τα αυτά. Εκεί που θα γίνουν τα βαφτίσια, εκεί ήταν και η σωρός της Νταϊάννα. Ακριβώς. Κόντρα στην παράδοση που θέλει τις βαφτίσεις, τις βασιλικές, να γίνονται στην αίθουσα μουσικής του Buckingham. Εκεί συνήθως γίνονται. Ο George Alexander Louis θα βαφτιστεί όμως στο βασιλικό παρεκκλήσι του παλατιού. Καθίσματα με μοβ βελούδινα μαξιλάρια θα διατεθούν για να καθίσουν έτσι οι καλεσμένοι, οι οποίοι θα γονατίσουν στο σημείο που απαιτεί το τελετουργικό. Ο George Alexander Louis θα κάνει τη βουτιά του, όπως είπαμε και στην αρχή, στην 172 ετών κολυμπήθρα, η οποία ονομάζεται The Lily Font. Θα περιέχει αγιασμένο νερό από τον Ιορδάνη ποταμό,
Ενώ στη συνέχεια θα φορέσει και ένα λευκό δαντελωτό μανδύα, που θα είναι μια πιστή απομίμηση των βασιλικών βαφτιστικών που φορούν τα γαλαζοέματα μωρά από το 1841. Αυτά συνηθίζουν να φοράνε, δηλαδή ακόμα και τα αγόρια που θυμάμαι που έχουν γίνει έτσι τα βαφτίσια. Και από φωτογραφίες νομίζω που είχαν βγει και ψηλό πρόσφατα του Βίλιαμ και του Χάρη, είναι έτσι σαν πολύ μακριές φουστανέλες, δηλαδή για μας σε πρώτη όψη θα θύμιζε βαφτιστικό φόρεμα κοριτσιού και όχι αγοριού, δηλαδή έτσι όπως κάνουμε εμείς αυτό που συνηθίζουμε, θα βάλει το αγοράκι, θα βάλει το παντελονάκι του, ξέρω εγώ, το τύπου σακάκι, κάτι έτσι είναι τα βαφτιστικά ρούχα τα δικά μας για τα αγόρια. Στα βασιλικά βαφτίσια όμως είναι ένα σκουφάκι, δαντελωτό, έτσι ένα φόρεμα μακρύ, σαν να έχει ουρά, ας πούμε. Ακριβώς. Μια εικόνα δύο δεν μας είναι έτσι πολύ οικία στο μάτι το δικό μας. Να πούμε ότι στη λίστα των καλεσμένων, όσο και των ονών του βρέφους, που να πούμε ότι θα είναι έξι νονοί του μικρού πρίγκιπα, κρατούνται από τα φράγη στο μυστικό τα ονόματά τους. Σοβαρά. Ακριβώς. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα έχουν εικόνες μόνο από την προσέλευση και την αποχώρηση. Μιλάμε για τον ξένο τύπο φυσικά. Ενώ οι επίσημες φωτογραφίες θα ληφθούν από τον φωτογράφο των celebrities, Jason Bell, και θα κυκλοφορήσουν αύριο Πέμπτη. Ο χώρος στον οποίο θα παραβρεθούν περίπου 60 καλεσμένοι, δεν θα είναι πάρα πολύ καλεσμένοι στην βάφτιση. Μόνο 60. Μόνο 60. Θα είναι στολισμένος με λευκά τριαντάφυλλα. Ενώ η τελετή αναμένεται να ξεκινήσει το μεσημέρι γύρω στις 3 ώρα Ελλάδας. Δηλαδή μία η ώρα είναι εκεί, δύο ώρες από διαφορά. Αυτό τώρα έχει αλλάξει. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι στη μία ώρα Ελλάδας, άλλοι λένε και στις 3 ώρα Αγγλίας. Ακριβώς. Τώρα θα δούμε. Αυτό λίγο με την ώρα είναι. Απογευματάκι σε εμάς πάντως τώρα. Οι 3 ή 5 δεν κάνει τη διαφορά. Θα κολλήσουμε στην ώρα, συμφωνώ. Λοιπόν, να πούμε ότι το μυστήριο θα τελεστεί από τον Αρχιεπίσκοπο του Κέιν Πέρι, Τζάστιν Βέλμπι. Του σύνους θα ψάλλει χοροδία από 6 άνδρες και 10 αγόρια. Με τους άνδρες να φορούν στο πέτο το τριαντάφυλλο σήμα κατά τεθέν της βασίλισσας, και τα παιδιά, τα αγοράκια των 10, θα είναι τιμένα στα πορφυρά και τα χρυσά. Να πούμε ότι στο govas.gr έχουμε και ένα βίντεο από την συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος που θα κάνει το μυστήριο, που θα δώσει το βάφτισμα στον μικρό πρίγκιπα. Και έτσι να μεταφέρω και κάποιες δηλώσεις του. Είπε ότι θα κάνω το σημείο του σταυρού στο μέτωπο του πρίγκιπα George. Το μήνυμά μου στους γονείς του θα είναι τι δώρο, τι καταπληκτικό δώρο, τι όμορφες στιγμές που θα ζήσετε. Πρόσθεσε πως ο ερχομός ενός παιδιού είναι ευλογία για τους γονείς του, αλλά στην περίπτωση του πρικυπικού μωρού γιορτάζει ολόκληρη χώρα, καθώς είναι ο μελλοντικός άρχοντας. Έτσι είναι, αυτό πήγα να πω τώρα, ότι έτσι πως πάνε τα πράγματα, ο Βίλιαμ θα είναι ο επόμενος βασιλιάς. Έτσι, ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, αφού είναι ο Τζόρτζ Αλεξάνδρ Λούις ο πρώτος διάδοχος του, θα πάρει εκείνο σειρά. Ακριβώς. Θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ στη συνέχεια, να μένουμε, να πούμε τι θα γίνει στην βάφτιση, η οποία σε πολύ λίγες ώρες... Πάντως, εγώ έχω μια περιέργεια να σου πω την αλήθεια, ποιοι θα είναι οι νονοί, θα επιλέξουν όπως γίνεται, όπως ήθιστε, ας πούμε, στις βασιλικές οικογένειες, κάποια ξαδέλφια επίσης βασιλικών οικογενειών κτλ. Να είναι οι νονοί, γιατί αυτό έχουμε δει, ας πούμε, στο παρελθόν, ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο ξάδελφος πρίγκιπας ή πριγκίπισσα της Ισπανίας ή δεν ξέρω εγώ από πού, είναι νονή ή κουμπάρι στους γάμους και στα βαφτίσια των βασιλικών. Πολύ πιθανό να δούμε και τον αδερφό του πρίγκιπα Βίλιαμ, τον πρίγκιπα Χάρη. Και εγώ μπορεί να είναι μέσα στους έξι. Από εκεί και πέρα πιστεύω όμως ότι το ζευγάρι Βίλιαμ και Κέιτ θέλουν να περάσουν και λίγο έτσι μια πιο μοντέρνα εικόνα προς τα έξω. Οπότε εγώ δεν θα ξαφνιαζόμουν καθόλου αν δούμε, ας πούμε, ξαφνικά κάποιον καλλιτέχνη να βάζει λάδι στο μωρό ή κάποιον άλλον, τέλος πάντων, γνωστό σίγουρα. Αυτό θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα, σίγουρα θα συζητηθεί και θα γραφτούν πολλά στον ξένο τύπο. Να πούμε και ένα τσίκου τσομπολιό, αν θέλει.
θα δούμε τον πρίγκιπα Χάρη με στην πρώτη επίσημη εμφάνιση με την αγαπημένη του, που είναι αρκετό καιρό μαζί, τα τελευταία 2 χρόνια. Το όνομά της αυτή τη στιγμή δεν τον θυμάμαι. Είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα ξανθιά. Και θα τη γνωρίσει και στη βασιλική οικογένεια, στην οικογένειά του. Τι είναι, τι θα. Α, θα γνωριστεί. Ναι, θα τον συνοδεύσει. Δεν την ξέρουνε. Δεν την έχουν γνωρίσει επίσημα. Και σήμερα, έτσι όπως έχει γραφτεί στον ξενοδοχείο. Ασφαλώς θα είναι και η αδερφή της. Έχει πίπα Μίτλετον. Ναι, ακριβώς. Θα γραφτούν πολλά σίγουρα, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, Αγγελική, αύριο περισσότερα γι' αυτό. Για εσάς που θέλετε να δείτε όλο το φωτογραφικό υλικό και το βίντεο, μπορείτε να μπείτε στο govastileto.gr και να δείτε έτσι αυτές τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν λίγες ώρες μόνο πριν από τα βαφτίσια. Πάμε τώρα στα επόμενα θέματά μας. Πάμε στα επόμενα θέματά μας και πάμε στις πρώτες φωτογραφίες από τον κρυφό θρησκευτικό γάμο της Μαριάννας του Μασάτου και του Αλέξανδρου Σταύρου. Χθες στο govastileto.gr είχαμε γράψει την είδηση του μυστικού γάμου. Σήμερα έχουμε και τις φωτογραφίες από τον θρησκευτικό γάμο που κυκλοφόρησαν μέσω ενός πολύ γνωστού εβδομαδιαίου περιοδικού. Βλέπουμε το ευτυχισμένο ζευγάρι να ανεβαίνει και τα σκαλιά της εκκλησίας πια, μετά από 3 χρόνια, εφόσον είχαν παντρευτεί και με πολιτικό γάμο. Το μυστήριο έγινε στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου στη Βαριμπόμπη και ακολούθησε δεξίωση στο σπίτι τους στα βόρεια προάστια. Κουμπάρα του ζευγαριού ήταν η Ιερό Λουπή. Και οι καλεσμένοι ήταν πάρα πολύ λίγοι. Να πούμε ότι η Μαριάννα του Μασάτου φόρεσε νηφικό που έφερε την υπογραφή του Μάκη Τσέλιου. Στις φωτογραφίες βλέπουμε και ένα λευκό πέπλο που στολίζει τα μαλλιά της και την νηφική ανθοδέσμη που επέλεξε να είναι με ροζ ορχιδέες. Ενώ στα ίδια χρώματα ήταν και ο στολισμός της εκκλησίας. Να ευχηθούμε φυσικά βιών ανθόσπαρτων και ό,τι καλύτερο στο ζευγάρι. Μάλιστα. Και επίσης να πούμε, μην ξεχάσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι η Παρανυφάκη ήταν η κορούλα τους. Πολύ τρυφερή φωτογραφία και αυτή. Μπορείτε να τη δείτε στο govastileto.gr. Ωραία. Τι πάμε να δούμε τώρα. Πάμε. Όχι, να μείνουμε στους celebrities. Να μείνουμε. Ωραία. Και πάμε λοιπόν στην Ελένη Μενεγάκη, η οποία παντού κυκλοφορεί με τη βέρα της. Φορά η Βέρα, αν και η ίδια δεν το έχει παραδεχτεί. Ωστόσο, οι φήμες, τα δημοσιεύματα θέλουν όντως να έχουν αραγωνιαστεί το καλοκαίρι με τον Μάκη Πατζόπουλο. Το δαχτυλίδι το φοράει συνέχεια και δεν το αποχωρίζεται. Στα εβδομαδιαία περιοδικά, στο OK, αλλά και στο Χαλό, βλέπουμε το δαχτυλίδι που το φοράει συνέχεια. Πρόσφατα, μάλιστα, στην παρουσίαση δίσκου της κουμπάρας της Νατάζας Θεοδωρίδου, πάλι ο φακός του περιοδικού Hello την απαθανάτησε στην εκδήλωση να φοράει πάλι για μια ακόμη φορά τη Βέρα στο χέρι της. Και έτσι λοιπόν οι φωτογραφίες δημοσιεύονται, τα σχόλια δεν σταματούν κτλ. Κτλ. Μέχρι να επιβεβαιωθεί κάτι. Προφανώς η ίδια δεν είναι έτοιμη. Ή να στάλει κάποιο προσκλητήριο, εν περιπτώσει. Μπορεί να μας εκπλήξει. Κατευθείαν να στείλει το προσκλητήριο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τα 7 πράγματα που πρέπει να σταματήσεις να περιμένεις από τους άλλους. Το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύεται στην κατηγορία ψυχολογία, στις σχέσεις. Στην υποκατηγορία σχέσεις και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα 7 πράγματα. Και βλέπω εδώ το πρώτο, Αγγελική, σταματήστε να περιμένετε ότι οι άλλοι θα συμφωνήσουν μαζί σας. Όντως, η αλήθεια είναι ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε από τους άλλους είναι αυτό ακριβώς, γιατί οι γνώμες είναι πολλές και διαφορετικές. Κάθε άνθρωπος έχει την δική του προσωπικότητα και την δική του γνώμη. Και πάρα πολλοί, να πούμε, είναι και ισχυρογνώμονες. Οπότε και να προσπαθήσεις να τους πείσεις για το αντίθετο, θα βγάλεις και άκρη. Μην περιμένετε να σας σέβονται περισσότερο από όσο σέβεστε εσείς τον εαυτό σας. Πολύ σοφό. Είναι πάρα πολύ σωστό το συγκεκριμένο. Αυτό σημαίνει ότι αν εσείς σέβεστε και αγαπάτε τον εαυτό σας, τότε σίγουρα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλά, δεν είναι δεδομένο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια καλή αρχή. Είναι μια καλή αρχή, ακριβώς. Μην περιμένετε να σας συμπαθούν όλοι. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να αρέσουμε, για τους άλλους θα μπορέσουμε, όπως λέει και ένα τραγούδι. Άλλωστε δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό από τα άτομα τα οποία επιθυμούν να είναι αρεστά σε όλους. Αυτό σε αγχώνει κιόλας. Μην περιμένετε από τους άλλους να ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας. Όταν αγαπάτε λοιπόν τους άλλους, σημαίνει ότι τους αφήνετε να είναι ο εαυτός τους. Αυτό είναι και το σωστό.
Αγαπώ εγώ εσένα, για παράδειγμα, γιατί να προσπαθήσω να σε αλλάξω. Πρέπει να σε αγαπήσω όπως ακριβώς είσαι. Έτσι είναι, αυτό Αγγελική. Αυτό είναι και το νόημα. Έτσι είναι, Αγγελική. Έτσι. Αυτό ψάχνουμε και για σένα. Λοιπόν, μην περιμένετε ότι οι άλλοι ξέρουν τι σκέφτεστε. Είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε και να σταματήσουμε να περιμένουμε. Ναι, ωραίο όμως άμα ο άλλος διαβάζει τη σκέψη σου. Όταν έχει να κάνει περισσότερο με τους άντρες, να φανταστώ. γιατί με τις φίλες λίγο πολύ τα καταφέρνουμε, η αλήθεια είναι, και τους φίλους, οι άντρες. Τώρα στις σχέσεις με τους άντρες... Μα αυτούς που γνωρίζεις πολύ καλά, είτε μπορεί να είναι η κολλητή σου, ας πούμε, δεν ξέρεις, ας πούμε, αναλόγως με τον μομφασμό που θα κάνει, με την έκφραση σε μία περίπτωση, τι σκέφτεται, ξέρεις. Ακριβώς. Το δύσκολο να το πετύχει είναι ο άντρας να καταλάβει. Και όποιος το καταφέρει, νομίζω θα τον ερωτευτούμε κιόλας. Τι θα σε κάνω, Αγγελική, λοιπόν. Μην περιμένετε ότι οι άλλοι θα αλλάξουν ξαφνικά για εσάς. Πολύ σημαντικό κι αυτό. Ξεκινάω εγώ τώρα μία νέα φιλία. Να το πάμε στο φιλικό. Αρχικά μου αρέσει η φιλία που ξεκινάει τώρα με μια κοπέλα. Από την άλλη, στην πορεία όμως βλέπω ότι κάποια πράγματα δεν μου αρέσουν και προσπαθώ να τα αλλάξω. Ξέχασα, Αγγελική. Με έχασε. Όχι, σε ακούω λίγο πιο χαμηλά αυτό. Συγγνώμη. Να μην περιμένουμε λοιπόν ότι θα αλλάξει ξαφνικά για εμάς. Δεν είναι και ωραίο, δεν είναι και σωστό. Για ποιο λόγο, επειδή κάνουμε παρέα, θα πρέπει να ακολουθήσεις τις δικές μου επιλογές, τις δικές μου συνήθειες, να συμφωνείς με αυτά που λέω. Ναι, αυτό νομίζω έχει να κάνει, περίμενε, με το... Με αυτό το σημείο που λέγαμε ότι πρέπει να σε σέβονται για αυτό που είσαι. Λοιπόν, ναι. Με το δεύτερο. Με το τρίτο. Μην περιμένεις να συμπαθούν όλοι. Αυτό. Και ότι πρέπει δηλαδή να σε συμπαθούν ή να σε αγαπούν για αυτό που είσαι. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με αυτό. Σωστά. Δηλαδή, άμα αγαπάς και σέβεσαι τον άλλον έτσι όπως είναι, δεν χρειάζεται να τον αλλάξεις ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σωστό να θες να τον αλλάξεις. Ακριβώς. Και άμα στην τελική δεν υπάρχει επικοινωνία, προφανώς δεν ταιριάζεται. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορούμε να ταιριάζουμε όλοι μεταξύ μας. Πάμε και στο τελευταίο. Ναι. Να μην περιμένουμε οι άλλοι να είναι πάντα εντάξει. Με το να είστε λοιπόν πάντα καλός, δεν σημαίνει ότι και οι άλλοι θα είναι πάντα καλοί. Τι μας λέει αυτό. Ότι όχι, εμείς θα παραμείνουμε να είμαστε καλοί. Μας κάνουν οι άλλοι ότι νομίζουν. Ο καθένας ότι νομίζει. Ο καθένας κάνει ότι νομίζει, όλα είναι επιλογές σας στη ζωή. Άλλωστε, Κιμ, μην κάνετε εκτόσεις, καθώς κανείς δεν πρόκειται να σας επιβραβεύσει. Πάλι καταλήγουμε, νομίζω, στο ότι άμα είσαι ο εαυτός σου και αγαπάς τον εαυτό σου, τότε θα έχεις πρόβλημα με οποιαδήποτε εξέλιξη των πραγμάτων. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα στην κατηγορία ψυχολογία, η οποία σας δίνει απαντήσεις σε διάφορα θέματα. Είναι αγαπημένη, μου να πω. Ναι, είναι αγαπημένη κατηγορία, γιατί διαβάζοντας κάτι, μπορεί να μην αισθάνεσαι ότι σε αφορά άμεσα, αλλά κάτι θα πάρεις και από αυτό ή κάτι θα αναγνωρίσεις μάλλον από κάποιον διπλανό σου, από την κολλητή σου, από το παιδί σου, από το σύντροφό σου, από την σύντροφό σου. Κάτι θα αποκομίσεις. Και αυτό είναι και το ζητούμενο, νομίζω, πλέον, ότι πέρα από αυτά που μας αρέσουν ασφαλώς να διαβάζουμε που αφορούν τη μόδα, την ομορφιά και όλα αυτά που είναι εξίσου πολύ σημαντικά, πρέπει να αποκομίζουμε και κάποια πράγματα έτσι για τη ζωή. Σωστά. Θα συμφωνήσω. Για την ζωή. Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε και άλλα θέματα εδώ. Τώρα εσείς θα πείτε να τα διαβάσετε στο govastileto.gr. Δεν έχουμε χρόνο, Αγγελική. Τι άλλο να πούμε, να μπείτε και στην κατηγορία αστρολογία και άστρα code που έχει πολύ ωραία θέματα. Και σήμερα να πούμε ότι έχουμε αναρτήσει ένα θέμα που έχει να κάνει ποιος άντρας το έχει, συσταγωγικά το έχει, το θέμα του έρωτα ανάλογα με το ζώδιό του. Πολύ λοιπόν, ωραίο θέμα. Το διάβασες? Φυσικά και το διάβασα. Αγγελική, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Infotainment, αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο εδώ. Να είστε καλά. Γεια σας.